κοφουλήθηκαν από όλα αυτά τα αντεργατικά, αντιλαϊκά, αντινεολίστικα μέτρα, αντικατασταλτικά μέτρα όλα τα προηγούμενα χρόνια. Πού πήγαν αυτά τα 400 δισεκατομμύρια τα οποία δανειστήκαμε από τους λεγόμενους θεσμούς, τρόικα κτλ. Τα προηγούμενα χρόνια, ποιες οικογένειες, ποιες επιχειρήσεις, ποιες τράπεζες σώθηκαν και ποιοι υποφελήθηκαν από όλη αυτήν εδώ την σφαγή του ελληνικού λαού, η οποία έγινε με έναν επώδυνο, επαναλαμβάνω, τρόπο. Αυτή τη σφαγή θα την ακολουθήσουμε από ό,τι φαίνεται, αυτό είναι το παράδειγμα της Γαλλίας και άλλοι λαοί. Αυτό που ενδεχομένως να μην έχει καταλάβει ο Μακρόν είναι αυτό το οποίο δεν είχε καταλάβει ένας προηγούμενος Μοναπάρτης πριν από δύο περίπου αιώνες, ο οποίος λίγες μέρες πριν πέσει η Βαστίλη και γίνει η Γαλλική Επανάσταση, έγραφε στο ημερολόγιο του ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Αυτό λοιπόν το οποίο τελείωσε, και αυτό είναι βέβαιο, τις προηγούμενες ημέρες, είτε έχουμε και που θα έχουμε δηλαδή μια επόμενη κυβέρνηση με εύκολο ή με δύσκολο τρόπο, είναι ότι αρχίζει αυτή, ας το πούμε, υποχώρηση των αγώνων, συντηρητικοποίηση η οποία υπήρχε, αρχίζει να σπάει. Αυτός είναι ο φόβος και ο τρόμος και αυτής εδώ της κυβέρνησης και των επόμενων κυβερνήσεων. Γι' αυτό προετοιμάζονται για διάφορα σενάρια και γι' αυτό θα έλεγα να ψάξουμε λίγο περισσότερο την σχέση ανάμεσα σε αυτή τη συγκυρία που έχουμε και σε αυτή τη δομή η οποία περιέγραψαν προηγουμένως πάρα πολύ ωραία οι σύντροφοι σε σχέση με το μέλλον το οποίο πρέπει να κάνουμε, να φτιάξουμε εμείς. Αυτή η αποπολιτικοποίηση την οποία είχαν επιχειρήσει με σχέδιο επίσης να φτιάξουν οι ελίτ, οι πλούσιοι, αυτό που ονομάζουμε Δημοκρατία των Πλουσίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα, ήταν ένα από τα βασικά σχέδια για να μην τους ενοχλεί ο κόσμος στο πεζοδρόμιο, στους δρόμους και στις πλατείες. Ο βασικός ίσως τρόπος, όχι ο μοναδικός, είναι να μην κάνουν πολιτική οι άνθρωποι. Να μην συζητάνε πολιτικά οι εργαζόμενοι. Να μην συζητάνε πολιτικά οι νέοι. Να μην αποφασίζουν δηλαδή οι ίδιοι για το μέλλον τους. Αλλά να λένε δεν ασχολούμαι με την πολιτική, δεν είναι για μένα. Μέχρι ενός σημείου βέβαια έχουν και ένα δίκιο αυτοί που το λένε αυτό, μέχρι ενός σημείου. Το δίκιο είναι ότι τέτοια πολιτική με αυτά εδώ τα πολιτικά τζάκια τα οποία κυβερνάνε, πράγματι μας προκαλούν κάτι ανάμεσα σε εμετό και απέχθεια. Μέχρι ενός σημείου λοιπόν είναι σωστό. Από ένα σημείο και μετά όμως, αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε και αυτό το οποίο πρέπει να συζητήσουμε και να οργανώσουμε, από τώρα και μέχρι τις εκλογές, αλλά κυρίως στους δρόμους, στις πλατείες, στους εργασιακούς χώρους, στις σχολές και σχολεία, είναι να επιστρέψει η πολιτική από εκεί που ξεκίνησε, από τους δρόμους και τις πλατείες. Η πολιτική των από κάτω, η πολιτική των καταπιεσμένων, η πολιτική όλων όσων δεν έχουν φωνή, η πολιτική όλων όσων θέλουν να αποκτήσουν φωνή, είτε έχουν κάτι να πούνε, καταρχήν, γιατί θα πρέπει και να το φτιάξουμε σιγά σιγά αυτό το οποίο θέλουμε να πούμε, να διεκδικήσουμε, να κατακτήσουμε, είτε έχουν διατυπωμένο, γιατί αυτό είναι μια ανώτερη μορφή, να κάνουν δηλαδή την πολιτική τους και ένα πρόγραμμα. Όπως έχουν αυτοί ένα πρόγραμμα και ένα σχέδιο, μνημονίων θα μπορούσαμε να το πούμε, να κάνουμε και εμείς ένα σχέδιο και ένα πρόγραμμα αγώνων, το οποίο θα είναι ένα αντίστροφο μνημόνιο, δηλαδή θα διεκδικεί ό,τι πάρθηκε από αυτούς τα προηγούμενα χρόνια και είναι πολλές εκατοντάδες δισεκατομμύρια, αν το πάρουμε σε χρήμα, περιουσία, δικαιώματα κτλ. Αν το πάρουμε με άλλο μέτρο, και είναι και πάρα πολλά τα οποία θέλουν να πάρουν ακόμα, υπόθηκαν κάποια παραδείγματα. Άρα με αυτή την έννοια έχει ανοίξει έναν μεγάλο ορίζοντα, ο οποίος δεν είναι προεκλογικός, είναι ένας ορίζοντας πολιτικής αστάθειας, πολιτικής ανομαλίας ίσως, αλλά και συγκρούσεων κοινωνικών, πολιτικών, σε εκλογικό επίπεδο, σε πολιτικό επίπεδο, αλλά και στον δρόμο. Αυτό έχουμε μπροστά μας. Μπροστά μας έχουμε τη Γαλλία και ακόμα χειρότερα. Μπροστά μας έχουμε βεβαίως και μια προσπάθεια των κυβερνήσεων να καταστήλουν, αλλά μπροστά μας έχουμε μια άνοιξη υποδιεκδίκηση. Αυτό νομίζω πρέπει να κρατήσουμε, αυτό πρέπει να οργανώσουμε. Αυτό το πρόγραμμα το οποίο προσπαθήσαμε να πούμε σήμερα και θα ξαναδοκιμάσουμε να πούμε και τις επόμενες φορές, με αυτό το πρόγραμμα κατεβαίνουμε όχι μόνο στις εκλογές, αλλά όπου και να πάμε, σε όποιον αγώνα και να συμμετέχουμε, σε όποια συζήτηση και να ανοίξουμε. Αυτό το πρόγραμμα να προσπαθήσει να το πάρει ο καθένας και κάθε μια από εμάς και να το πάει παντού.
Η μάχη λοιπόν μόλις τώρα ξεκινάει. Δεν είναι, επαναλαμβάνω, μόνο εκλογική. Είναι η μάχη των μαχών, η οποία θα διαρκέσει κάποια χρόνια. Θέλει υπομονή σε αυτό εδώ το κομμάτι. Επιφυλάσσει πάρα πολλές εκπλήξεις, αλλά η ελπίδα βρίσκεται μόνο σε αυτό εδώ το σημείο. Σε αυτό το οποίο δηλαδή μας πήρανε τα προηγούμενα χρόνια. Και μας φέρανε, υποτίθεται, η ΣΥΡΙΖΑ με την ελπίδα του 2015. Αυτό το οποίο λοιπόν μας πήρανε είναι ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Λοιπόν, να τους απαντήσουμε και να τους τρίψουμε στα μούτρα ότι υπάρχει εναλλακτική και θα την στραμπατσάρουμε στα μούτρα όλων εσάς, των πλουσίων, των υποτίθεται δημοκρατικών, των βάρβαρων όμως σε τελική ανάλυση. Να επιβάλλουμε ένα πρόγραμμα σωτηρίας που θα περιλαμβάνει, αυτονόητα αιτήματα, όπως είναι έξοδο από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρώ, όπως είναι να πάρουμε τα χρήματα από τους φυσκωσμένους λογαριασμούς των πλουσίων, όπως είναι να εθνικοποιηθούν άμεσα οι τομείς κλειδιά της οικονομίας κάτω από το εργατικό έλεγχο κτλ. Το ερώτημα που προκύπτει έτσι, τώρα ή από τους αγωνιστές ή από όλους εμάς που θέλουμε να ζήσουμε μια αξιοπρεπή ζωή είναι πώς θα εφαρμοστούν αυτά. Δηλαδή πώς θα μπορέσουμε έτσι να τα επιβάλλουμε σιγά σιγά. Φτάνουν μόνο οι αγώνες. Δηλαδή αν βγαίνουμε στον δρόμο και διεκδικούμε θα κερδίσουμε. Φτάνουν οι δομές αυτοοργάνωσης, αν οργανωθούμε σε συλλόγους, σε επιτροπές κτλ. Μπορούμε να τα επιβάλλουμε, μπορούμε να τα κερδίσουμε. Φτάνει να ψηφίσουμε σε εκλογές ή να στρατευτούμε ακόμα και με μια επαναστατική δύναμη. Θα πω καταβολικά πως όχι. Έτσι, και θα εξηγήσω συνέχεια. Χρειάζεται κάτι παραπάνω. Και αυτό έτσι είναι η κυβέρνηση των εργαζομένων που θα προσπαθήσω να εξηγήσω τι σημαίνει. Είναι η κυβέρνηση των εργαζομένων. Θα προσπαθήσω να εξηγήσω και ποια είναι η διαφορά αυτής της κυβέρνησης με μια οποιαδήποτε άλλη αστική κυβέρνηση. Πρώτον, η κυβέρνηση των εργαζομένων βασίζεται στην κοινωνική πλειοψηφία και όχι σε μια ελίτ. Δεν προκύπτει μέσα από το κοινοβούλιο, τους κρατικούς θεσμούς, αλλά μέσα από την ανάπτυξη των αγώνων, της αυτοοργάνωσης των εργαζομένων και των λαϊκών μαζών, μέσα από απεργίες, καταλήψεις, συνελεύσεις και επιτροπές σε χώρους δουλειάς, σε κλάδους της οικονομίας, κοινωνικούς χώρους και γειτονιές. Δηλαδή θα είναι εκπρόσωποι, θα είναι εκλεγμένοι από διάφορες δομές όπως είναι οι σύλλογοι, οι επιτροπές που έτσι θα βγαίνουν από όλους εμάς από τους κάτω. Δεύτερο χαρακτηριστικό αυτής της κυβέρνησης είναι ότι είναι μια κυβέρνηση όλης της εργατικής τάξης. Θα ενώνει την εργατική τάξη και όλους τους εκμεταλλευόμενους και καταπιεσμένους. Σε αντίθεση με τις διάφορες αντιδημοκρατικές διαιρέσεις και αποκλεισμούς που καλλιεργούν οι ρεφορμιστές, έτσι κάνουν μέτωπα μεταξύ τους με τους ομοδεάτες τους κτλ. Στην κυβέρνηση των εργαζομένων θα μπορούν να συμμετέχουν όλες οι οργανώσεις εργατικής τάξης και όποια σέβεται την έμπρακτα της αποφάσης της πλειοψηφίας και της εργατικής δημοκρατίας. Δηλαδή δεν είναι μια μονοκομματική κυβέρνηση, αλλά μια κυβέρνηση πολυκομματική που θα συνενώνει την εργατική τάξη. Τρίτον, αυτά τα όργανα που θα εκλέγονται και θα προκύπτουν πρέπει να συγκεντρώνονται και να αναποιούνται από περιφερειακό μέχρι πανεθνικό επίπεδο, δημιουργώντας μια λαϊκή αντεξουσία απέναντι στις αστικές κυβερνήσεις. Δηλαδή θα εκλέγουμε τους εκπροσώπους μας στη γειτονιά, στο εργοστάσιο, στο χώρο δουλειά, στο πανεπιστήμιο. Αυτοί θα ενώνονται και θα δημιουργούν δομές οι εκπρόσωποι σε επίπεδο πόλης και στη συνέχεια από επίπεδο πόλης θα συγκροτούν μια πανεθνική κυβέρνηση η οποία όντως θα προσπαθεί και θα παλεύει αυτή την εξουσία των πλουσίων. Τέταρτο και σημαντικότερο, αυτές οι δομές αυτοοργάνωσης που λέμε, αυτές οι επιτροπές και ούτω καθεξής, δεν θα χτιστούν στη δευτέρα παρουσία. Δεν θα χτιστούν όταν η ΟΚΔΕ, ας πούμε, η εκάστοτε επαναστατική δύναμη θα αποκτήσει δύναμη και ούτω καθεξής. Ξεκινά να χτίζονται από τώρα, καθημερινά, σε κάθε χώρο δουλειάς, σωματείο, σχολή και ούτω καθεξής. Και αυτές οι δομές, όταν πρωτοεποφανίζονται, πρέπει να αρχίσουν να ασκούν εργατικό έλεγχο. Τι σημαίνει εργατικός έλεγχος? Σημαίνει να επιβάλλουν βέτο στους καπιταλιστές ή να επιβάλλουν έμπρακτες λύσεις για τους εργαζομένους. Για παράδειγμα, μία επιτροπή εργαζομένων ή ένα σωματείο εργαζομένων θα επιβάλλει να ανοίξουν τα λογιστικά βιβλία μιας επιχείρησης που λέει ότι εγώ δεν έχω χρήματα για να προχωρήσω σε αυξήσεις.
θα επιβάλλει σε μια επιχείρηση να μην κάνει απολύσεις με αγώνες ή θα επιβάλλει μια επιτροπή γειτονιάς, για παράδειγμα, θα επιβάλλει να γίνουν επανασυνδέσεις ρεύματος, να γίνουν δωρεάν οι κοινωνίες και ούτω καθεξής. Επιτροπές φοιτητών, επίσης ανάλογα, θα επιβάλλουν να μην, θα επιβάλλουν να δοθούν χρήματα για την παιδεία, για τις υλικοτεχνικές υποδομές, θα προσπαθήσουν και θα αντιμετωπίσουν ή θα αντισταθούν απέναντι στην επιβολή διδάκτρων, έτσι τα μεταπτυχιακά για παράδειγμα, απέναντι στην κατάργηση της διδακτικής επάρκειας και ούτω καθεξής. Αυτές οι δομές δηλαδή δεν είναι για να τις φτιάξουμε αύριο, είναι για να ξεκινήσουμε να τις φτιάχνουμε από σήμερα. Έτσι, σε κάθε σχολή, σε κάθε χώρο δουλειάς πρέπει να ξεκινήσουμε να δημιουργούμε τις δικές μας δομές και εμείς οι ίδιοι να ξεκινήσουμε να επιβάλλουμε τις λύσεις μας. Δεν θα έρθει κάποιος άλλος, έτσι, δεν θα τα αναθέσουμε σε κάποιον να μας τα λύσει. Δεν μπορεί να λυθεί έτσι αυτό το τεράστιο πρόβλημα που έχει καθίσει πάνω στις πλάτες μας. Όσο το κίνημα αναπτύσσεται και πλησιάζει μια κρίσιμη ανοιχτή ταξική σύγκρουση, αυτή η κυβέρνηση πρέπει να κυριαρχήσει και να τσακίσει την αντίδραση του αστικού κράτους. Δεν πρέπει δηλαδή να συμβιβαστούμε σε κάποια στιγμή και να πούμε μέχρι εδώ ήτανε. Κάθε συμβιβασμός οδηγεί σε μια ήττα δικιά μας, κάθε συμβιβασμός οδηγεί και σε μια απώλεια των κατακτήσεων που έχουμε κερδίσει. Μετά την επαναστατική νίκη, αυτή η κυβέρνηση των εργαζομένων θα μπορέσει να ξεδιπλώσει και αυτό που λέμε πρόγραμμα σωτηρίας, αυτό που περιέγραψε και ο Γιώργος. Προφανώς αυτό το πρόγραμμα θα ξεκινήσει ως ένα βαθμό να εφαρμόζεται και πριν, αλλά μπορεί να ξεδιπλωθεί μόνο μετά την νίκη. Και αυτό το πρόγραμμα σωτηρίας και αυτή η κυβέρνηση προφανώς θα επιβάλλει και μια πλήρη αναδιοργάνωση της οικονομίας και της κοινωνίας με κυρίαρχη την εργατική τάξη και σύμμαχό της τα καταπιεσμένα φτωχά λαϊκά στρώματα και θα ανοίξει τον δρόμο για τον σοσιαλισμό. Τέλος και επίσης σημαντικό, αυτή η κυβέρνηση σε αντίθεση με τα παχυλά προνόμια των αστών βουλευτών και των αξιωματούχων είναι μια φτηνή κυβέρνηση που ελέγχεται άμεσα από τους εργαζομένους. Τι σημαίνει φτηνή κυβέρνηση? Σημαίνει ότι οι εκλεγμένοι, αυτοί από τα εργατικά συμβούλια, δεν θα παίρνουν μισθό πάνω από το μέσο ειδικευμένο εργάτη. Έτσι, δεν θα παίρνουν μισθό 3.000 και 4 και 5 και 6 και επιδόματα από εδώ και από εκεί. Επίσης, αυτοί οι εκλεγμένοι δεν θα τους ψηφίζουμε κάθε 4 χρόνια και μετά τέλος, αλλά θα είναι ανακλητοί. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή, όταν θα αποφασίσει το σώμα ότι ο εκλεγμένος, ο εκάστοτε εκλεγμένος δεν υλοποιεί την απόφαση ή την πολιτική για την οποία εκλέχθηκε, θα ανακαλείται άμεσα. Και στη θέση του προφανώς θα πηγαίνει άλλος. Δεν έχει δηλαδή αυτή η κυβέρνηση καμιά σχέση με αυτή την κάλπικη δημοκρατία που κάθε 4 χρόνια ψηφίζουμε κάποιον και μετά πρέπει να μείνουμε στη μισέρια και στην αθλειότητα. Τέλος, είναι ρεαλιστικό αυτό το πρόγραμμα να πραγματοποιηθεί? Είναι ρεαλιστική αυτή η κυβέρνηση? Ωραία τα λέμε, ωραία ακούγονται, μπορεί να γίνει. Να πω εδώ ότι έχουμε χορτάσει από τη ρεαλιστικότητα αυτού του συστήματος και αυτού του πολιτικού σκηνικού. Η ρεαλιστικότητα αυτή μας έφερε μέχρι εδώ. Έφερε τους νεκρούς στα Τέμπη, έφερε τη φτώχεια, έφερε την ακρίβεια, έφερε την εξαθλίωση στους εργαζομένους και τα λαϊκά στρώματα. Μάλιστα, άμα το δούμε και σε παγκόσμια κλίμακα, αυτή η ρεαλιστικότητα του σημερινού πολιτικού συστήματος μας έχει φέρει και στο χείλο της καταστροφής. Μας έχει φέρει κοντά σε έναν πυρηνικό πόλεμο, μας έχει φέρει κοντά σε ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, μας έχει φέρει κοντά σε μια γενικευμένη φτωχοποίηση παντού, μας έχει φέρει κοντά στην περιβαλλοντική καταστροφή. Αυτό που προκύπτει είναι ότι αν δεν υπάρξει μια συνολική αλλαγή της δομής εξουσίας, άμα δεν υπάρχει μια συνολική και ριζική αλλαγή αυτού του συστήματος και δεν προσπαθήσουμε εμείς οι ίδιοι να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας, το μόνο που μας περιμένει είναι θάνατος και βαρβαρότητα. Έτσι, επομένως, ρεαλιστικό είναι όντως να πιστεύουμε ότι έχουμε μέλλον, ότι μπορούμε να ζήσουμε μια αξιοπρεπή ζωή και όχι να συμβιβαστούμε με αυτή την αθλειότητα. Αυτό πρέπει να πούμε είναι ότι η αριστερά δεν είναι διαιρεμένη από κάποιο καπρίτσιο ή από κάποιους τεχνικούς λόγους, αλλά για πάρα πολύ σημαντικούς έτσι, πολιτικούς, ιδεολογικούς και ιστορικούς λόγους. Τα διαφορετικά προγράμματα τα οποία υπάρχουν και οι γραμμές έτσι, που έχει το κάθε κόμμα ξεχωριστά σημαίνουν και διαφορετικές τακτικές και στρατηγικές στην αντιμετώπιση ας πούμε,
της κρίσης, τα ζητήματα της εξουσίας, του κράτους, της επέμβασης, ας πούμε, που είχε ο καθένας μέσα στο εργατικό κίνημα, έτσι και πολλά άλλα σημαντικά ζητήματα. Ένα ακόμα σημαντικό είναι ότι η ιστορία της αριστεράς δεν είναι απλά μια ιστορία αγώνων και τελεία, όπως πάρα πολλοί θέλουν να παρουσιάσουν. Έτσι, προφανώς, από τη μία μια ιστορία αγώνων, ωστόσο από την άλλη είναι και μια ιστορία έτσι, προδοσιών, συμβιβασμών και συνθηκολογήσεων, ακόμα και σύγκρουσης ανάμεσα στους ρεφορμιστές έτσι, και τους επαναστάτες. Όσοι παρουσιάζουν και προσπαθούν να παρουσιάσουν όλες αυτές τις προδοσίες που έχουν κάνει στο παρελθόν, όπως είναι το ΚΚΕ, όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως είναι διάφορα τέτοια κόμματα τα οποία αυτή τη στιγμή ζητάνε την ψήφο του ελληνικού λαού, στην ουσία το μόνο το οποίο κάνουν είναι ότι προετοιμάζουν ας πούμε, και τις επόμενες προδοσίες τις οποίες θα κάνουν τα επόμενα χρόνια. Ειδικά έτσι, όσοι θέλουν έτσι να ξεχνάνε και θέλουν και εμείς να ξεχνάμε, το τι έχει κάνει ο Σταλινισμός και η Σοσιαλδημοκρατία, έτσι όλες αυτές οι σφαγές, ας πούμε, κυριολεκτικά σφαγές, οι οποίες έχουν γίνει τις προηγούμενες δεκαετίες απέναντι σε άλλες αριστερές δυνάμεις κ.ο.κ. Από τη μία τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι, και ο Τσίπρας, που κατέληξαν έτσι προφανώς μνημονιακοί, δεν προήλθαν από κάποια παρθενογέννηση, δεν φύτρωσε ξαφνικά ο ΣΥΡΙΖΑ και τον ανακαλύψαμε, ας πούμε, το 2012. Το σχολείο που μάθαινε, ας πούμε, πολιτική ο Τσίπρας ευθύνεται για κάποιες από αυτές τις προδοσίες, έτσι όπως είναι το 1989, το βρώμικο 89 που λέμε, που στην ουσία τι ήτανε, η συμμετοχή των υποτιθέμενων αριστερών του σήμερα σε δύο διαδοχικές αστικές κυβερνήσεις, τον Ιούλιο του 1989 μέχρι τον Απρίλιο του 1990, από τον τότε συνασπισμό, έτσι, συμμαχία του ΚΚΕ, ΚΚΕ εσωτερικού κτλ. Οι ίδιοι οι οποίοι έτσι και παλιότερα είχαν κάνει ακόμα χειρότερες προδοσίες, όπως αυτό είναι η συμφωνία της Βάρκηζας, η παράδοση δηλαδή των όπλων του Ελλάς, που τόσο πολλοί ας πούμε στο σήμερα παρουσιάζουν τι καλά που τα έκανε ο Ελλάς και ο ΙΑΜ κτλ. Βέβαια, αυτοί ήταν που πήγανε και δώσανε τα όπλα και προδώσανε έτσι, κάνουν μια από τις μεγαλύτερες προδοσίες στην ιστορία του εργατικού κινήματος παγκοσμίως, όχι απλά στην Ελλάδα. Αυτή η σταλινική σχολή δηλαδή του ΚΚΕ είναι αυτή η οποία έφτιαξε τον συνασπισμό, ο οποίος αργότερα έτσι έφτιαξε και τον ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο σήμερα βρίσκουν μερανή. Και τα διάφορα μέτωπα, τα διάφορα πρόσωπα ας πούμε, που παρουσιάζονται και προσπαθούν τώρα για ακόμη μια φορά να ζητήσουν την ψήφο του ελληνικού λαού, οι οποίοι παρουσιάζονται έτσι δήθεν αριστερά μέτωπα, ανοιχτά μέτωπα, αντικαπιταλιστικά μέτωπα κτλ. Μέσα σε αυτούς εντάσσονται προφανώς και όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Αυτοί που έχουμε δει έτσι Ποδέμος, άμα έχουμε δει ο Λούλα και ούτω καθεξής και στην Ελλάδα προφανώς ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ο Βαρουφάκης που παρά τις διαφορές που μπορεί να έχουν έτσι είτε στην καταγωγή του, στην πολιτική καταγωγή προφανώς από όπου προέρχονται το βάρος το οποίο έχουν μέσα στην κοινωνία και τις διάφορες έτσι τις διαφορές τέλος πάντων που μπορεί να έχουν ένα κοινό στοιχείο και βασικό το οποίο έχουν είναι αυτό που υπόθηκε και πριν έτσι το κοινοβουλευτικό δρόμο, την λύση υποτίθεται η οποία θα έρθει μέσα από τις κάλπες. Τώρα το αν κατεβαίνουν στις πορείες, αν κάνουν και καμιά διαδήλωση, καμιά κομματική παρέλαση είναι δευτερεύον από τη στιγμή έτσι, που ο κύριος στόχος τους είναι οι εκλογές και η αντίληψη έτσι ότι όντως θα έρθει κάποια λύση για την εργατική τάξη μέσα από εκεί. Τώρα η μόνη χρήσιμη επιλογή είναι η ενίσχυση μιας επαναστατικής αριστεράς, όχι απλά μιας αριστεράς γενικά και όριστα. Έτσι πρέπει να καθορίσουμε το τι χρειαζόμαστε στο σήμερα και αυτό είναι μια επαναστατική αριστερά. Ένα σχέδιο έτσι αποφασιστικών αγώνων, ένα πρόγραμμα, αυτό που λέμε ένα μεταβατικό πρόγραμμα που ξεκινάει από τη σημερινή κατάσταση έτσι, του συστήματος, της αστικής τάξης, του εργατικού κινήματος και μέσα έτσι από αυτή την ανάπτυξη των αγώνων και την αυτοοργάνωση η οποία πρέπει να υπάρχει είναι που ανοίγει έτσι το δρόμο για αυτό το στρατηγικό στόχο για τον οποίο μιλάμε που είναι προφανώς έτσι η σοσιαλιστική επανάσταση. Αυτό καμία σχέση δεν έχει ούτε με την κοινή πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ για την υπεράσπιση αυτό που λένε των κυριαρχικών δικαιωμάτων για παράδειγμα που μιλάνε ας πούμε σχέση με τα ελληνοτουρκικά ότι πρέπει να πάμε και να πολεμήσουμε στην πρώτη γραμμή για να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα των καπιταλιστών, τα οποία αυτό το οποίο παρουσιάζουν είναι ότι κάποια στιγμή θα γίνουν δικά μας. Εντάξει, όταν γίνουν δικά μας, θα τα υπερασπιστούμε και με τη ζωή μας. Και προφανώς ούτε με την ενίσχυση έτσι, των σωμάτων ασφαλείας, με τα 600 που πηγαίνουν και δίνουν στην αστυνομία και σε όλους τους υπόλοιπους. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι υποτίθεται, μιλάνε για σοσιαλισμό, υποτίθεται, ο οποίος θα έρθει
όπως καταλαβαίνουμε όλοι μέσα από μια επανάσταση, θα δώσουν χρήματα σε αυτούς οι οποίοι θα έρθουν να καταστήλουν την επανάσταση για τον σοσιαλισμό. Είναι δηλαδή λίγο παράδοξο. Ούτε από την άλλη, έτσι προφανώς, με αυτά τα σχήματα εκεί πέρα του Μέρα 25, που στην ουσία είναι μια χούφτα έτσι πρώην Σιριζέων, οι οποίοι και διάφορων συμμάχων τους εκεί πέρα, που το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να εξασφαλίσουν βουλευτικές θέσεις. Αυτό το οποίο λέμε και είναι απαραίτητο σύνθημα στο σήμερα, το ενότητα μέσα στους αγώνες και αγώνες για την ενότητα, δεν θα πρέπει να εκφυλίζεται μέσα αυτά τα πλαδαρά έτσι και πλατιά κόμματα, μέτωπα, εκλογικές συμμαχίες κτλ. Αλλά θα πρέπει, ας πούμε, να παλέψουμε όντως για μια ενότητα η οποία θα προωθεί στους αγώνες της νεολαίας, των εργαζομένων, όλων αυτών οι οποίοι χτυπιούνται από το καπιταλιστικό σύστημα και όντως θα παλέψουν, ας πούμε, για ένα καλύτερο αύριο και για αυτό το οποίο συζητάμε, για τη σοσιαλιστική επανάσταση. Αυτό στην ουσία είναι και το σχέδιο, η πολιτική και η πρακτική της ΟΚΔΕ και στο σήμερα έτσι και παλιότερα, και θα συνεχίσει να είναι μέχρι να γίνει πράξη. Εγώ θα ήθελα να μείνω λίγο παραπάνω σε κάποια συμπεράσματα που θα μπορούσαμε να κλείσουμε σχετικά με την κοινωνική έκρηξη που συνέβη με αφορμή την τραγωδία στα Τέμπη. Το σοκ, όπως ανέφερε και η συντρόφισσα η Νάντια, από αυτό το έγκλημα, γιατί έγκλημα είναι στην ουσία, ήταν όντως η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι, και αυτό δείχνει με τη σειρά του τα αντανακλαστικά και τη ζωντάνια της ελληνικής κοινωνίας, ιδιαίτερα της νεολαίας. Η οργή που ξέσπασε δεν ήταν ένας κεραυνός ενεθρία, αλλά ήταν μια συσσωρευμένη, θα μπορούσαμε να πούμε, οργή από ολόκληρη την τετραετία της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, η οποία ξετυλίχθηκε έτσι μέσα σε μια σειρά από απανωτά σοκ. Πρώτο σοκ θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η πανδημία και η κλιματική διαχείρισή της από την κυβέρνηση. Έρχεται αργότερα το ποιοτικό άλμα της καταστολής με αποκορύφωμα έτσι το πογκρόμ βίας στη Νέα Σμύρνη. Αργότερα, με το ξέσπασμα του πολέμου, της ενεργειακής και στεγαστικής κρίσης, της ακρίβειας, της φτώχειας, ακόμα ένα σημαντικό με τα σκάνδαλα που αποκάλυψαν έτσι ένα ζωφερό, βρωμερό, τρισάθλιο πολιτικό και κομματικό προσωπικό, και φυσικά έτσι με τα διαρκή αντεργατικά και αντιλαϊκά μέτρα που εξαπέλυσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας καθ' όλη την τετραετία και των υπόλοιπων έτσι μνημονιακών κυβερνήσεων. Μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα συμμετείχαν έτσι σε αυτές τις κινητοποιήσεις μερικές εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου, κάτι που είχε να συμβεί χρόνια. Η συμμετοχή της νεολαίας και των εργαζομένων έδωσε τον τόνο, αλλά τα χαρακτηριστικά είναι σε μεγάλο βαθμό παλαϊκά, αγκάλιασαν δηλαδή ολόκληρη την κοινωνία. Η κύρια μορφή η οποία πήρε ήταν έτσι μαζικές διαδηλώσεις, όχι όπως έχουμε δει στο παρελθόν καταλήψεις διαρκείας ή εγκατάσταση σε πλατείες με συνελεύσεις κτλ. Με εξαιρέσεις θα μπορούσαμε να πούμε σχεδόν αδιάφορες, όπως η μικρή παρουσία του Μέρα 25, η κρυφή, η μηδαμινή παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Δεν συμμετείχανε σε αυτό το κίνημα αστικές πολιτικές δυνάμεις. Αυτό είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό, γιατί αποτυπώνει τη μεγάλη αποδυνάμωση έτσι, της αστικής πολιτικής και το χάσμα το οποίο έχει με τις μάζες. Από την εξέλιξη αυτή υπάρχουν διακριτά και συγκεκριμένα βήματα προς μία ριζοσπαστικοποίηση της συνείδησης των εργαζομένων και της νεολαίας. Πρώτον και κύριο είναι η καταδίκη προσώπων όπως ο Μητσοτάκης αλλά και άλλων, αλλά τα βήματα προχωράνε έτσι και παρακάτω, δηλαδή προς μία, πρώτον και κύρια, προς μία γενικευμένη απόρριψη του σημερινού καθεστώτος, δηλαδή τόσο του πολιτικού σκηνικού και προσωπικού, όσο και των θεσμών όπως Βουλή κτλ. Δεύτερο βήμα, έχουμε τη στοχοποίηση και την απόρριψη της λογικής του κέρδους και των ιδιωτικοποιήσεων, στοιχεία με άλλα λόγια που συγκροτούν το σκληρό πυρήνα του νεοφιλελευθερισμού. Και τρίτο βήμα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και η αποκατάσταση σε μεγάλο βαθμό της σημασίας του οργανωμένου συνδικαλισμού στα μάτια έτσι των ευρύτερων μαζών, παρότι έτσι η κυβέρνηση ανελαίητα προσπάθησε να χτυπήσει και να λιδωρήσει. Γίνεται έτσι ακόμα πιο δύσκολο να προκύψει έτσι στις επερχόμενες εκλογές
μια σταθερή κυβέρνηση, μια κυβέρνηση δηλαδή που να μπορεί να αντέξει εν μέσω μιας κρίσης που διαρκώς βαθαίνει και χειροτερεύει, που απαιτεί από την πλευρά τους έτσι συνέχιση και σκλήρυνση του σημερινού αντεργατικού καθεστώτος. Ωστόσο, δεν πρέπει να υποτιμήσουμε έτσι και τις διάφορες αδυναμίες, τα όρια αν θέλετε, που συνάντησε αυτή η έκρηξη του Μαρτίου, τα οποία έχουν ως κύρια πηγή μια ολόκληρη εφταετία υποχώρησης, αλλά και της χρόνιας κρίσης του εργατικού κινήματος και της αριστεράς. Ως προς αυτό, μεγάλη ευθύνη έχει ο αποπροσανατολιστικός, διασπαστικός και πυροσβεστικός, αν θέλετε, ρόλος των ρεφορμιστών, ιδιαίτερα του Κουκουέ Πάμε. Διαδήλωναν, ειδικά στην αρχή, παθητικά, πετώντας μπαλονάκια, φαναράκια κτλ. Προσπάθησαν να μετατρέψουν τις διαδηλώσεις σε προεκλογικές κουραστικές ομιλίες ή μνημόσυνα. Όχι μόνο δεν διευκόλυναν, αλλά ακριβώς το αντίθετο, εμπόδισαν τη διατύπωση κάποιων κοινών αιτημάτων και στόχων που θα μπορούσαν έτσι να βοηθήσουν στην ενοποίηση και τη συγκέντρωση των κινητοποιήσεων. Πολέμησαν και αυτά τα αιτήματα, όπως ας πούμε για πτώση της κυβέρνησης, εθνικοποίηση κάτω από εργατικό έλεγχο και πρόβαλαν κυρίως το να μην ξεχάσουμε το έγκλημα και τα θύματα. Και με αυτόν τον παθητικότατο τρόπο, αντικειμενικά έτσι βοήθησαν στη στήριξη της κυβέρνησης, έστω και έμεσα, έστω και προσωρινά. Γιατί αν ο αγώνας και ο δρόμος δεν απαιτούν την άμεση έτσι τιμωρία, την άμεση τιμωρία των πολιτικών υπευθύνων και δεν τιμωρούν στην πράξη την κυβέρνηση, τότε το μόνο που μένει είναι οι εκλογές και σε αυτό εκείνοι ποντάρουν. Για τους ρεφορμιστές, η Βουλή είναι άλλωστε και ο βασικός χώρος όπου γίνεται η πολιτική στο δρόμο, απλά επιδεικνύουν έτσι τη δύναμή τους. Και ίσως το χειρότερο, αν θέλετε, είναι ότι σαμπόταραν όπου μπορούσαν την οργάνωση συνελεύσεων που θα μπορούσαν έτσι να βοηθήσουν στην κλιμάκωση και ενοποίηση των αγώνων, ενώ πρότειναν και το ίδιο το κλείσιμο έτσι των κινητοποιήσεων. Ντράπηκαν να το πούνε ανοιχτά βέβαια, αλλά από ένα σημείο και μετά δεν καλούσαν πουθενά πέρα από προεκλογικές εκδηλώσεις, δεν καλούσαν τα σωματεία και τους συλλόγους σε συνελεύσεις, αλλά από τα πάνω, από την αρχή κιόλας επιδίωκαν την περιχαράκωση του κινήματος. Εν ολίγης, σε αυτήν την έκρηξη δεν υπήρξε η δημιουργία έτσι κάποιου κέντρου αγώνα, όπως υπήρξαν σε άλλες περιπτώσεις, παραδείγματος χάρη τα συντονιστικά των φοιτητικών γενικών συνελεύσεων ή τη λαϊκή έτσι συνέλευση της πλατείας Συντάγματος στο κίνημα έτσι των πλατειών με τους αγανακτισμένους. Συμπερασματικά, στην πρόσφατη κοινωνική έκρηξη έκανε την εμφάνισή του ένας γίγαντας. Αλλά αυτός ο γίγαντας είχε πύληνα πόδια. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε με ποιον τρόπο όλοι μαζί θα βοηθήσουμε έτσι στη μετατροπή του σε έναν πραγματικό γίγαντα ικανό έτσι να φέρει ριζοσπαστικές αλλαγές. Χρειάζεται να ξαναδούμε πώς μπορούμε να οργανώσουμε αγώνες με συγκεκριμένους στόχους, με αιτήματα εχμές, γύρω από τα οποία έτσι θα μπορούν όλοι να κινητοποιούνται και όχι με αερολογίες, αοριστείες ή κατεβατά έτσι χαωμένα αιτήματα. Να δούμε λοιπόν το ξαναζωντάνεμα και τη δημιουργία αγώνων που θα διευκολύνουν και δεν θα εμποδίζουν τον κόσμο να συμμετέχει, να αποφασίζει και να επιλέγει ένα σχέδιο δράσης και μια πολιτική. Μόνο έτσι θα μπορεί να νιώσει τη μάχη δική του και να αποκτάει έτσι αυτοπεποίθηση και μαχητικότητα. Να βοηθήσουμε λοιπόν στο χτίσιμο μιας πρωτοπορίας που θα είναι και ο σκελετός των επόμενων μαχών. Να ενισχύσουμε αυτή την πρωτοπορία με ένα πρόγραμμα, ένα σχέδιο, με μια επαναστατική πολιτική. Να γίνουμε εμείς οι ίδιοι αυτή η πρωτοπορία που θα βάλει φρένο στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που μας εξοντώνουν.